και να μας πεις λίγο τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε, ποιο το πιο δυνατό σου θέμα, Γιώργος Ζακλή. Έχουμε πολλά. Έχουμε πάμε σύζυγο, το δυνατό σου. Σύζυγο Σώρα. Τι έχουμε έγινε η γυναίκα του Σώρα, βρέθηκε. Εγκατέλειψε το επισφύγετό της και γύρισε στο σπίτι της. Πώς έγινε αυτό, δεν την ψάχνε η αστυνομία. Την έψαχνε, ναι. Αλλά έγινε ένα δικαστήριο στο οποίο τα 8 χρόνια τα οποία είχε έτσι καταδικαστεί μαζί με τον Αρτέμι Σώρα έγιναν 3 και εν συνεχεία επειδή κρεμούσαν και άλλα 2 χρόνια 5, αλλά έγιναν εξαγοράσιμα έναντι του ποσού των 40.000 ευρώ. Η κυρία Βάια Ρουγκλίου λοιπόν κατέβαλε το ποσό αυτό εφάπαξ, 40 χιλιάρικα. Ελεύθερη και ωραία πλέον. Και ελεύθερη και ωραία. Την ίδια στιγμή που ο Αρτέμις Σώρας, που εμφανιζόταν ως ο σωτήρας της χώρας μας με ψεύτικα δισεκατομμύρια, ανεβάζει καθημερινά μηνύματα στο διαδίκτυο και οι αρχές κάνουν φίλο και φτερό να δουν από πού προέρχονται αυτά τα μηνύματα, αλλά και πού είναι ο Αρτέμις Σώρας, καθώς εκκρεμεί και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης βάρους. Άρα ελεύθερος και ωραίος είναι και ο Σώρας, λοιπόν. Πάμε. Εφόσον είναι αποφάσεις δικαστήριου, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει τις δικαστικές αποφάσεις. Πάμε παρακαλώ πολύ τώρα γρήγορα στο Δημοσθένη Καλαμπάκα.